Καλησπέρα. Δευτέρα 27 Μαρτίου, το Leaders, η εκπομπή Leaders και πάλι κοντά σας από τη συχνότητα του Web TV του Star. Σήμερα μαζί μας εκλεκτή καλεσμένη. Η βεντάλια της εκπομπής σήμερα θα μπορούσε να είναι μια εκπομπή μόνο του το κάθε θέμα. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι σε δευτερόλεπτα θα είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κιτσίκης, κοντά μας μέσω Skype βεβαίως, διότι ο κύριος Κιτσίκης, γεωπολιτικός αναλυτής, διεθνολόγος, τουρκολόγος, βρίσκεται στον Καναδά, βρίσκεται στην Οτάβα, όπου είναι και καθηγητής εκεί. Οι τίτλοι του γεμίζουν 3-4 σελίδες. Ο κύριος Κιτσίκης ξέρει καλύτερα από τον καθένα τα περί Ελλάδος και Τουρκίας. Ήταν ο εμπνευστής αυτό που λέγεται Ελληνοτουρκική Συνομοσπονδία σαν πρόταση. Για να μην παρεξηγηθούμε, μιλάει για μια Τουρκία διαμελισμένη και όχι για την Τουρκία που βλέπουμε τώρα απέναντί μας. Και η συζήτηση μαζί του έχει τρομερό ενδιαφέρον, καθότι είναι ένας άνθρωπος που ειδικεύεται και στο κινέζικο ζήτημα. Αλλά εγώ θα επιμείνω πολύ στα ελληνοτουρκικά. Αμέσως μετά μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Τανισκίδης. Ο κύριος Τανισκίδης, πρόεδρος της Core Capital, είναι στέλεχος του κύριου Τζίμερου, του Δημιουργία Ξανά. Αλλά περισσότερο απ' όλα είναι ένα εμπειρότατο τραπεζικό στέλεχος, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Millennium, πρώην director στη Heos Bank και ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει έξω από τα δόντια, λέει τα πράγματα όπως είναι, αναγνωρίζει τις ευθύνες του κλάδου του τραπεζικού αν υπάρχουν, αλλά κυρίως ένας άνθρωπος που όπως περισσότεροι άνθρωποι που παράγουν κάτι στην Ελλάδα, έχει απειβδίσει να περιμένει πια μια αξιολόγηση να κλείνει, ενώ δεν κλείνει ποτέ. Και στο τέλος θα ασχοληθούμε λίγο με την περιουσία Σόρα, την περιβόητη περιουσία Σόρα. Θα προσπαθήσουμε να σταθούμε απέναντι στην υπόθεση αυτή χωρίς αγγυλώσεις. Κοντά μας θα είναι η κυρία Τασούλα Παπα-Νικολάου, είναι η δημοσιογράφος του Δελτίου μας που ασχολείται με το θέμα Σόρα. Να δούμε τι διατείνεται ότι έχει ο φυγόδικος Αρτέμης Σόρας, τι έχει στην πραγματικότητα και τι λένε οι οπαδοί του ακόμα και τώρα για αυτόν. Ξεκινώ γρήγορα. Ταξιδεύουμε στην άλλη άκρη του ημισφαιρίου, στον κύριο Δημήτρη Κιτσίκη, στον καθηγητή μας, να τον ευχαριστήσω που είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Κιτσίκη, καλημέρα εκεί τώρα στην Οτάβα. Καλημέρα σας κύριε Παπα-Νικολάου. Είστε καλά? Μια χαρά. Είδαμε τον κύριο Τριντό, έτσι για να είμαστε και λίγο επίκαιροι, στην παρέλαση ήταν πρώτος και καλύτερος. Την αγαπάει την Ελλάδα. Βέβαια. Έχουμε ο Καναδάς, πατέρας και γιος του Τριντού. Είναι μεγάλες προσωπικότητες, ιδίως βέβαια ήταν ο πατέρας. Και αυτό μας βοηθεί να περάσουμε ίσως στο πολύ σημαντικό θέμα το οποίο αγνοούμε τελείως στην Ελλάδα, το θέμα της ποιος κάνει την ιστορία, ο ήρωας ή ο λαός. Ο πατέρας Τριντό ήταν ήρωας. Ναι. Εμείς δεν έχουμε. Ο γιος θα γίνει και αυτός ήρωας ή απλώς είναι ένα επικοινωνιακό, χαρισματικό παιδί? Ο γιος έχει χάρισμα βέβαια του πατέρα του, έχει αξία, αλλά δεν επαναλαμβάνεται ο ήρωας, πώς να κάνουμε. Θέλω να σας ρωτήσω, να ξεκινήσω ρωτώντας σας, από μια διάλεξη που είχατε δώσει του ζωγράφου το 12, έτυχε και ήμουνα εκεί εγώ στο Δήμο Ζωγράφου, να ξέρετε. Σας έβλεπα από κάτω. Και είχαμε μαζευτεί 3-4 μετά και σας ρωτάγαμε διάφορα έξω από τη διάλεξη. Και σας ρώτησε ένας φίλος και συνάδελφος αν οι Αμερικανοί θα στηρίξουν τον Γκιουλέν και θα ρίξουν τον Ερντογάν. Και θυμάμαι μας είχατε πει χαρακτηριστικά να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Να είστε βέβαιοι, μας λέτε ότι οι Αμερικανοί θα το προσπαθήσουν. Δικαιωθήκατε το καλοκαίρι αυτό που πέρασε. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πιστεύετε ότι θα ξαναπροσπαθήσουν να ρίξουν τον Ερντογάν? Να σας πω γιατί πολύ απλό είναι. Δεν το απλώς στην Ελλάδα, το πολύ απλό αυτό γεγονός δεν το παρατηρήσαμε. Άλλαξε ο πρόεδρος. Όσο ήταν ο Ομπάμα, είχε το σχέδιο το οποίο, όπως ξέρετε, μέσω της βάσεως του Ιντζερλίκ, άλλωστε ήμουν εκεί τότε, στην Τουρκία, όταν ετοιμαζόταν το πραξικόπημα κατά του Ερντοάν για να δολοφονηθεί ο Ερντοάν και για να αντικατασταθεί χωρίς κατάργηση κοινοβουλίου, να αντικατασταθεί από μια γυναίκα η οποία λέγεται η κυρία Μεράλ Αξενέρ, η οποία ήταν του κόμματος του ακροδεξιού του Τουρκές, των Γκρίζων Λύκων, του ΜΕΧΑΠΕ, έτσι λέγεται, και το οποίο συνεργάζεται με το κόμμα του ΑΚΑΠΕ, δηλαδή του κόμματος του Ερντοάν, οπότε θα είχε αντικατασταθεί από την κυρία Μεράλ Αξενέρ ο δολοφονημένος
Ερντοάν. Όλα αυτά ήταν έτοιμα. Και σας το λέω, το ήξερα. Το ήξερα. Μου πείτε πώς το ήξερα, τέλος πάντων το έμαθα. Οργανώθηκε απευθείας από τους Αμερικανούς, από την στρατιωτική βάση του Ιντζιρδί, αλλά το κατάλαβε, το έμαθε, μπράβο του, και το πρόφθασε και τότε του πούλησε εξυπηρέτηση ο Πούτιν 3 ώρες πριν εκφραστεί, πριν αρχίσει η όλη υπόθεση, την οποία κατόρθωσε να την ελέγξει, του τηλεφωνάει ο Πούτιν, ξέρεις, λέει, θα γίνει πραξικόπημα εναντίον σου. Βέβαια αυτό το ήξερε ο Ερντοάν. Όταν λοιπόν απέτυχε το πραξικόπημα, ο Πούτιν του λέει, τώρα μου χρωστάς, εγώ σε έσωσα. Λοιπόν, άρα έχει δίκιο, έπεσε... κύριε καθηγητά, συγγνώμη σας διακόψω, άρα έχει δίκιο ο Ερντογάν που λέει ότι οι Αμερικάνοι, ο Γιουλέν δηλαδή, και οι Αμερικάνοι θέλουν να με φάνε. Δεν είναι ότι βλέπει φαντάσματα. Κοιτάξτε, έχει δίκιο, όχι για τον Γιουλέν όμως, θα σας πω. Ναι. Όταν λοιπόν έπεσε ο Ομπάμα, κέρδισε ο καινούριος πρόεδρος, ο Τραμπ, ο Τραμπ άλλαξε τελείως πολιτική. Δεν πρόκειται να ρίξει, και θα σας εξηγήσω γιατί, δεν πρόκειται να τον ρίξει, εκτός και βρει καλύτερο, που δεν θα βρει καλύτερο από τον Ερντοάν. Οπότε είχε δίκιο μεν ο Ερντοάν ότι οι Αμερικανοί θέλουν να τον ρίξουν, αλλά το ότι αυτός ο καλόγερος, Φετουλά Γιουλέν, ο οποίος είναι στην Αμερική, πώς ήταν δυνατόν να τον ρίξει. Να σας πω πώς. Ήταν ο πνευματικός πατέρας του Ερντοάν. Χάρη στον Φετουλά Γιουλέν, το 2003 ανέλαβε την αρχή. Από το 2003 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, και όλο το κατεστημένο της Τουρκίας δομήθηκε γύρω από τους Φετουλατζίδες. Τους Φετουλατζίδες. Ο πρώτος από τους Φετουλατζίδες ήταν ο ίδιος ο Ερντοάν. Λοιπόν, όταν λοιπόν τα χαλάσαν το 2013, και μπορώ να σας πω λεπτομέρως που δεν έχουμε καιρό, πώς τα χαλάσαν, το έμαθα εγώ αμέσως ότι δεν πάμε καλά μεταξύ Ερντοάν πλέον και του πνευματικού του πατέρα. Εσείς τότε γνωρίζεστε και προσωπικά μαζί του, από ό,τι ξέρω, με τον Γιουλέν, έτσι δεν εγώ, είναι. Εγώ, ναι, έχω πολύ στενή σχέση με τον Φετουλά Γιουλέν. Πολύ στενή σχέση. Λοιπόν, τι έγινε, είναι ότι ο Ερντοάν έπρεπε να καθαρίσει όλο το κατεστημένο του, δηλαδή και το διοικητικό και το νομοθετικό και της παιδείας και των δημοσιογράφων. Όλοι αυτοί, όλη η Τουρκία ήταν Φετουλά Γιουλέν. Πρώτος, όπως είπε, απλώς τα χαλάσανε ο πνευματικός πατέρας και ο γιος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά γιατί τώρα ο Φετουλά Γιουλέν πράγματι είναι άνθρωπος των Αμερικανών? Διότι δεν ήθελαν οι Αμερικανοί εξ αρχής, από το 1999 όταν τον φέραν στην Αμερική, δεν ήθελε η Αμερική να επαναλάβει το εγχείρημα του Ιράν, όταν ο Χομεϊνί τον έπιασαν οι Αμερικανοί. Δεν περίμεναν, ήταν δυνατόν ένας παπάς να κάνει επανάσταση στο Ιράν, και την πάθανε. Και έπεσε ο Σάγης και τα λοιπά. Σου λέει, δεν πρόκειται να ξαναγίνει αυτό. Και συνεπώς είχαν ετοιμάσει τον καινούριο, αλλά τον είχαν στο χέρι του, τον καινούριο Χομέινι, τον Φετουλά Γιουλέν, ώστε κάποια στιγμή να τον φέρουν πίσω στην Τουρκία ως Χομέινι, αλλά υπό τον έλεγχο των Αμερικανών. Αυτό το ήξερε βέβαια εξ αρχής ο Ερντοάν. Κάποια στιγμή όμως φοβήθηκε ότι ήρθε η στιγμή, ότι επρόκειτο να τον ρίξουν και να φέρουν πίσω τον παπά. Αυτό ήταν όλο το πρόβλημα. Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχετε γράψει και έχετε πει πολλές φορές περί Ελληνοτουρκικής Συνομοσπονδίας. Φαντάζομαι, ναι, ότι η Ελληνοτουρκική Συνομοσπονδία για την οποία μιλάτε και την οποία οραματίζεστε δεν έχει να κάνει με ένα γείτονα ο οποίος συνέχεια σου δαγκώνει το χέρι και σου ζητάει νησιά. Έχει να κάνει με ένα γείτονα ο οποίος έχει καταλάβει και έχει αποδεχθεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
Ο Γκιουλέν θα βοηθούσε περισσότερο σε αυτό. Πώς και θα σας διορθώσω. Ναι, διορθώστε με. Ότι εμείς από την αρχαιότητα είμαστε μικρά παιδιά. Ναι. Λέμε πράγματα τα οποία λένε άλλοι, αλλά είναι ντροπή να τα λέμε εμείς. Και να σας πω γιατί. Τι εννοείτε, δηλαδή. Εξ αρχής εμείς είμαστε ενδυρυμένοι σε δύο παρατάξεις. Την παράταξη των φαναριωτών και την παράταξη των Ελληνολατίνων. Που εξεφράστησαν κατόπιν μέσω του Ελευθερίου Βενιζέλου. Λοιπόν, οι φαναριώτες λέγανε δεν είναι δυνατόν ο ελληνισμός να επιβιώσει ένα κρατήδιο τύπου ας πούμε Κωσυφοπελίου. Δεν γίνεται. Εδώ είμαι, εμείς είμαστε αυτοκρατορικός λαός. Ποτέ δεν υπήρξε κρατήδιο ελληνικό πριν από το 1821. Υπήρχανε τα κράτα, οι πόλεις, οι ανεξάρτητες πόλεις και μετά είχαμε το αυτοκρατορικό μέλλον του Μεγάλου Αλεξάνδρου που επί 2.000 χρόνια εμείς διοικούσαμε την αυτοκρατορία κατά τους, όπως είπαμε, τους ανθρώπους φαναριώτες. Λοιπόν, και λέγανε γιατί κάναμε αυτό το λάθος να φύγουμε από την αυτοκρατορία αφού την είχαμε πλέον υπό τον έλεγχό μας. Λοιπόν, εδώ τώρα στο διατάφτα πάμε, ενώ... κύριε καθηγητά. Εδώ τώρα, Αθήνα. Στο 2017 πάμε. Ω, έχει σημασία, διότι συνεχίζεται. Δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει αυτό το κρατήδιο σήμερα. Όχι διότι έγινε η κρίση. Πρώτον διότι όλοι έχουμε, με συγχωρείτε, αποχαυνωθεί από την οικονομία. Ναι. Όλοι είμαστε οικονομολόγοι. Αλήθεια. Το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό, είναι πολιτικό. Όλοι οι Έλληνες έχουν γίνει ειδικοί για τα οικονομικά. Λοιπόν, και μας έχουν αποβλακώσει. Να σταματήσει αυτό το παιχνίδι, αξιολόγηση, μη αξιολόγηση κτλ. Το πρόβλημα είναι πολιτικό. Είμαστε αυτοκρατορικός λαός και διεκδικούμε την αυτοκρατορία. Λοιπόν, η αυτοκρατορία είναι στις δύο όχθες του Αιγαίου. Δεν μας ενδιαφέρει εάν ο Ερντοάν θα την διαλύσει. Πρώτον, αν τη διαλύσουμε, διαλύουμε την αυτοκρατορία μας. Γιατί να διαλύσουμε την Ανατολία από την άλλη πλευρά? Την θέλουμε εμείς. Αλλά για να την πάρουμε πρέπει να έχουμε νιονιό, που δεν έχουμε. Διότι μιλάμε συνεχώς, είμαστε δούλοι της Ευρώπης. Γι' αυτό σας λέω, είμαστε φαναριώτες ή είμαστε η αποτυχία εξ αρχής των Ελληνολατίνων. Άρα κοιτάμε προς Ανατολάς, λέτε εσείς, Ιώνας Δραγούμης δηλαδή περισσότερο. Όχι, ότι εμείς είμαστε όχι μόνο αυτοκρατορικός λαός και ιδίως επειδή είμαστε πλανητικός λαός. Δεν μπορούμε να είμαστε εθνικιστές. Είμαστε ελληνοκεντρικοί. Εθνικισμός είναι και το κοσμοπαίδιο είναι εθνικιστές. Και η Κουτσή Μαρία είναι εθνικιστές. Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο ζητάμε δηλαδή απλώς σύνορα. Εμείς είμαστε όλος ο πλανήτης, αυτό το έχουν πει όλοι όλοι οι διανοούμενοι από πάντα λέγανε είμαστε όλοι Έλληνες. Ναι. Λοιπόν, είμαστε ελληνοκεντρικοί. Διεκδικούμε να επανέλθουμε στο αυτοκρατορικό μας παρελθόν. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε υπολογίζοντας φαντάζομαι και το γείτονά μας. Διότι πρέπει να το ρωτήσουμε το γείτονα αν θέλει να τα κάνει όλα αυτά μαζί μας. Και ο γείτονάς μας προς το παρόν... Χρειαζόμαστε ήρωα. Ναι. Γι' αυτό λέω, επαναλαμβάνω, τι χάσαμε, γιατί δεν προχωράμε. Δεν έχουμε ήρωα. Από την εποχή του Καποδίστρια δεν έχουμε ήρωα. Λοιπόν, εδώ τώρα ζούμε ένα πλανητικό φαινόμενο. Επανέρχονται ήρωες. Είναι η πουτινοποίηση του πλανήτη σήμερα. Ο Τραμπ που τον υποστηρίζω διότι θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ... Λέω, οι ήρωες πρέπει να εξελινίζονται τα ονόματά τους. Γι' αυτό και εγώ, όσο και να σας φαίνεται περίεργο και αστείο, τον έχω αποκαλέσει Δονάλδο Τράμβιο. Όπως λέμε Λόρδος Βίρον. Δονάλδος Τράμβιος. Λοιπόν, και είδατε τι έγινε με τον υπουργό μας τον Καμένο στις 25 Μαρτίου στο Λευκό Οίκο και τα λοιπά, που είπε ότι μας αγαπάει. Δεν είναι μόνο αυτό ότι μας αγαπάει. Λοιπόν, έχουμε επανέλθει ο πλανήτης ολόκληρος, επανέρχεται στους ήρωες. Αύριο θα βγει μάλλον η Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία. Μεγάλο γεγονός, διότι η Γαλλία είχε χάσει τον ήρωά της από την εποχή του στρατηγού Ντε Γκολ.
Και ο στρατηγός του είπε, λέει, για να κάνουμε την Ευρώπη, αλλά πολιτική Ευρώπη, όχι οικονομική. Εμείς δεν είμαστε κατά της Ευρώπης. Εγώ δεν είμαι κατά της Ευρώπης. Λες, να κοιτάξουμε προς Ανατολή. Βεβαίως, όχι μόνο προς Ανατολή, προς Βορρά, προς Νότο και προς Δυτικό. Α, τώρα που είπατε προς Βορρά, μου δίνετε ωραία πάσα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Είναι ο Πούτιν, ναι, αυτό που λέτε, που περιγράψατε πριν, ήρωας? Και δεύτερον, εμείς έχουμε να περιμένουμε κάτι από τον Πούτιν, αν ο Πούτιν είναι ήρωας πράγματι? Βεβαίως. Σήμερα υπάρχει, από τότε που έπεσε ο Ομπάμα, που ήταν ένας άθλιος πρόεδρος για μας, και ήρθε ο Τράμπιος. Λοιπόν, έχουμε συμμαχία της Αμερικής με τη Ρωσία. Λοιπόν, και οτιδήποτε γίνει στο Αιγαίο θα γίνει μέσω αυτής της συμμαχίας. Η Ρωσία ήδη έχει συμφωνήσει με την Αμερική να της δοθεί ο έλεγχος όλων των ορθοδόξων κέντρων της χώρας, δηλαδή την Αγία Σοφιά, δηλαδή το Άγιον Όρος, δηλαδή ο Πανάγιος Στάφος, οτιδήποτε είναι ορθοδοξία θα περάσει υπό τον έλεγχο της Ρωσίας. Θα μου πείτε, α, εμείς χάσαμε. Τι χάσαμε, ούτως ή άλλως δεν ελέγχουμε τίποτα. Καλύτερα να είμαστε υπό την θρησκευτική, ας πούμε, βοήθεια των Ρώσων, οι οποίοι θα φτιάξουν, παραδείγματος χάρη, στο Άγιον Όρος ένα, ήδη το έχουν κάνει δηλαδή, μια βάση ναυτική στο μεγάλο τους μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος. Όλα αυτά έχουν συμφωνηθεί με τον Τραμπ. Λοιπόν, οπότε έτσι εμείς δεν έχουμε να ασχοληθούμε με λεπτομέρειες, δηλαδή να διαμελήσουμε, ξέρω εγώ, τα Σκόπια, να διαμελήσουμε τη Βουλγαρία, να διαμελήσουμε την Τουρκία. Όλα αυτά μας ανήκουν. Λοιπόν, και άλλωστε, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, ότι ο Νταούτολου, ο περίφημος πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είχε γράψει το περίφημο βιβλίο περί μηδέν προβλημάτων με τους γείτονες, ήταν μαθητής μου. Και ό,τι έχει κάνει, το έκανε ακολουθώντας τελείως τη θεωρία μου. Και ποιο ήταν το μηδέν πρόβλημα με τους που του είχα πει εγώ, δηλαδή, είναι το θέμα της ενδιάμεσης περιοχής, θεωρίες μου. Ήτανε ότι δεν κάνουμε εχθρούς. Προσπαθούμε να είμαστε με όλους τους γείτονες καλά και τελικά επιβαλόμεθα. Ωραία, να βάλουμε μια τελεία εδώ, κύριε καθηγητά. Να βάλουμε μια τελεία εδώ, γιατί και το Skype δεν βοηθάει πάρα πολύ την επικοινωνία μας. Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορείτε να μας πείτε. Σας περιμένω από κοντά, όποτε είσαστε στην Ελλάδα, όποτε ξανάρθετε, να τα πούμε στο στούντιο για να μπορέσουμε να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ωραία, κύριε Παπα-Νικολάου. Την καλημέρα μου στον Καναδά. Την καλημέρα μου στον Καναδά και σε όλους τους Έλληνες εκεί. Άντε, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Κιτσίκη. Ωραίο το θέμα αυτό, ανεξάντλητο βέβαια, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες με τον κύριο καθηγητή. Πάμε όμως σε κάποια πράγματα λίγο πιο απτά και καθημερινά που μας απασχολούν και ήδη έχουν αρχίσει και μας απασχολούν. Είναι τα πρωτοσέλιδα των site και των εφημερίδων πλέον. Κοντά μας ένας άνθρωπος ο οποίος, εκτός από την εμπειρία του στον τραπεζικό κλάδο και εκτός από την εμπειρία του στην πολιτική, έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που η εκπομπή αυτή αγαπάει. Δεν κρύβεται, λέει τα πράγματα όπως είναι, δεν βάζει κορδελάκια, δεν βάζει αστερίσκους και υποσημειώσεις, λέει την άποψή του. Κοντά μας ο κύριος Γιώργος Στανισκίδης. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ, κύριε Στανισκίδη. Ξέρω ότι θα μιλήσουμε ωραία και θα μιλήσουμε ευθέως και ο κόσμος θέλει να ακούσει αλήθειες. Και ξεκινώ αμέσως, μιλώντας σε έναν άνθρωπο της αγοράς, με αυτή την ιδιότητα θέλω να σας αντιμετωπίζω, πρώτα και όχι του πολιτικού. Μα δεν είμαι πολιτικός. Έτσι. Θέλω να ξέρω αν όλο αυτό το γαϊτανάκι γύρω από τη ΔΕΗ, από την αγοραπολισία της ΔΕΗ, από το κομμάτιασμα της ΔΕΗ, από την πώληση κομματιού ή ολόκληρου και όλη αυτή η διαδικασία που λέγεται αξιολόγηση με θριαλίδα τη ΔΕΗ, σας βρίσκει σύμφωνο ή όχι? Ακούστε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καθαρά και πάρα πολύ εύκολα. Στο σπίτι μου, εάν μπαίνουν 100 ευρώ τη μέρα, δεν μπορώ να ξοδεύω 120 ευρώ τη μέρα. Σωστό. Είναι, ναι, και είναι η λογική. Το ίδιο νομίζω συμβαίνει σε όλα τα σπίτια του κόσμου. Άρα, εμείς θα πρέπει σαν σπίτι, όπου κυματίζει πάνω η ελληνική σημαία, να κοιτάζουμε
να έχουμε περισσότερα έσοδα από έξοδα. Mm-hmm. Αυτό είναι απλό να γίνει, φτάνει να το αποφασίσουμε. Φτάνει να πούμε στον γιο μας, δεν θα βγαίνεις 4 φορές την εβδομάδα, θα βγαίνεις μόνο μία. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να λιγοστέψουμε το δημόσιο τομέα. Εάν αυτό δεν το καταλάβουμε όλοι, μπορεί να στενοχωριόμαστε ότι μετά δεν μπορούμε να διορίζουμε τον Δημήτρη μας και τη Χριστίνα. Ναι. Κρίμα! Ο κύριος Κουρλέτης βέβαια και ο κύριος Τσιρόνης δεν συμφωνούν μαζί σας. Να μου πείτε πότε συμφώνησαν για να συμφωνήσουν τώρα. Λέει ο κύριος Κουρλέτης, όχι στον κανιβαλισμό της ΔΕΗ, διαβάζω από μέσα τη δήλωσή του. Και ο κύριος Τσιρόνης, που είναι και οικολόγος, πάει ένα βήμα παραπέρα και λέει: η κόκκινη γραμμή, η απανθρακοποίηση της ΔΕΗ. Τώρα δεν ξέρω αν η ελεύθερη αγορά, ή τέλος πάντων, αν έρθουμε πιο κοντά στην ελεύθερη αγορά και να υπάρχει, ας πούμε, ένας ανταγωνισμός, αν αυτό λέγεται κανιβαλισμός και απανθρακοποίηση. Ακούστε, εγώ είμαι πάρα πολύ καθαρός. Λιγότερο κράτος. Λιγότερο κράτος. Νομίζω ότι ακόμα και αυτό το καταπληκτικό δημιούργημα που έχει γίνει στο Φάληρο, mm-hmm. το κέντρο πολιτισμού, Σταύρος Νιάρχος, όλοι νομίζω ότι φοβούνται ότι με το πέρασμά του στην κρατική κηδεμονία μπορεί αυτό το διαμάντι να χάσει τη γυαλάδα του, για να μην πω πολύ χειρότερη έκφραση. Άρα λιγότερο κράτος. Την πουλάμε λοιπόν τη ΔΕΗ. Δεν βλέπω ποιος είναι ο λόγος που δεν την έχουμε πουλήσει μέχρι τώρα. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω πώς αλλιώς μπορεί να πάει η χώρα μπροστά. Αφού βλέπουμε ότι ο κρατικός τομέας είναι σε πλήρη αδυναμία να κάνει οποιαδήποτε αποτελεσματική ενάσκηση αυτού που λέμε επιχειρηματικός νους. Το επιχείρημα περί στρατηγικού, ας πούμε, στρατηγικής μορφής της ΔΕΗ στην ελληνική οικονομία μαζί με ένα λιμάνι και με τα ταχυδρομεία ίσως, λέω εγώ, μεταφέρω ένα επιχείρημα, δεν είναι δικό μου, σας βρίσκει σύμφωνο ή θεωρείτε ότι το 2017 που συζητάμε είναι αστείο να θεωρούμε ότι θα κάνουμε πόλεμο με τους Τούρκους και θα έρθει ένας ξένος πράκτορας και θα κατεβάσει, ας πούμε, τις ασφάλειες? Ξέρετε, είναι πάρα ασφάλειες. Πολύ ωραία η ερώτησή σας, ναι. Και νομίζω ότι έχει απαντηθεί αρκετές χιλιάδες χρόνια πριν. Είπαν λοιπόν κάποιοι, νομίζω πρόγονοί μας, είπαν μέτρων άριστον. Και δεν είπαν παν, όπως νομίζει ο κόσμος, γιατί αν είχαν πει παν, δεν θα είχε μέτρο αυτή η ρίση. Άρα, μέτρων άριστον, δεν είπαμε να χάσουμε ολοκληρωτικά τον έλεγχο. Όπως, τι συνέβη με το λιμάνι του Πειραιά? Ακμάρι. Χάθηκε? Ακμάρι. Ή πάμε μπροστά και είμαστε όλοι χαρούμενοι και μακάρι να γίνει αυτό και στη Θεσσαλονίκη? Ναι, ναι. Άρα, απλά είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι μας αρέσει να κινδυνολογούμε. Ξαναλέω ότι στο μέτρο που συναποφασίσουμε όλοι οι Έλληνες, οι πολιτικοί μας όλοι, ότι πρέπει να σταματήσουμε να ζητάμε, αλλά και να σταματήσουμε να μπορούμε να διορίζουμε τον Δημήτρη και τη Χριστίνα στο δημόσιο, τότε όλα θα προχωρήσουν καλά. Πάμε σε κάτι άλλο, κύριε Τανισκίδη. Βλέπω εδώ τώρα στην κοινωνία, μιλάτε πολύ με την κοινωνία και εσείς και το ξέρω. Σας αρέσει, μιλούσατε από όταν ήσασταν στην τράπεζα με την κοινωνία πολύ. Έναν ελληνικό λαό χωρισμένο στη μέση. Έχουμε τους δημοσίους υπαλλήλους από τη μία και τον ιδιωτικό τομέα από την άλλη. Και μιλάω για τον απλό κόσμο τώρα, έτσι. Ο ιδιωτικός τομέας σε κάθε συζήτηση θα σου πει: το δημόσιο είναι πλαδαρό, είναι δαπανηρό, το πληρώνουμε, είναι διάφοροι που κάθονται και δεν κάνουν τίποτα. Και απ' την άλλη, ο δημόσιος τομέας θα σου πει: ναι, αλλά εσύ είσαι φοροφυγάς, κύριε, που είσαι στον ιδιωτικό τομέα, είσαι κρατικοδίαιτος. Οι τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν λειτουργούν τώρα όπως πρέπει, όπως λειτουργούσαν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έφυγε το δημόσιο που έδινε δουλειές. Αυτό φέρνει σε διχασμό, αφήστε τις κεφαλές, τον κόσμο. Πώς θα τελειώσει αυτό, πώς θα κλείσει αυτός ο διχαστικός λόγος από όλα τα πολιτικά κόμματα? Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω αυτή την απάντηση. Νομίζω ότι είναι βέβαιο ότι το δημόσιο θα μπορούσε να κάνει
μία προσπάθεια εκλογήκευσης, μία προσπάθεια στο να δείξει στον υπόλοιπο κόσμο ότι είναι εκεί για να υπηρετεί. Mm-hmm. Υπουργός, θα ήθελα να σας πω, σημαίνει βοηθός. Yeah, σωστό. Δεν σημαίνει να έχεις αλαζονικό ύφος και να μιλάς μόνο με συνδικαλιστές. Σημαίνει να βρίσκεις λύσεις. Άρα η άποψή μου είναι ότι εάν καταφέρουμε και οι δύο πλευρές να δείξουν καλύτερο εαυτό από ό,τι δείχνουν σήμερα, mm-hmm. είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί κοινός τόπος και ο λίγον κατ' ολίγον αυτός ο κοινός τόπος θα μεγαλώνει. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τανισκίδη. Ο ιδιωτικός τομέας έχει ευθύνη για την κατάντια, για την περικατάντια, πρόκειται, οικονομικής κατάντιας της χώρας. Και αν ένας επιχειρηματίας πραγματικά σκεφτόταν εθνικά, αν για το κεφάλαιο λένε ότι δεν έχει πατρίδα, υπάρχουν άλλοι 10 που ήταν λαμόγια? Κοιτάξτε, όταν μπλέκουμε με τον ιδιωτικό τομέα, θα πούμε ότι αυτά τα προβλήματα που μάλλον λέτε ότι υπήρξαν, είχαν σχέση με τον δημόσιο τομέα. Εννοείται με ιδιωτικές επιχειρήσεις που σχετίζονταν με τον δημόσιο τομέα. Ακριβώς. Και η ερώτησή μου είναι, γιατί για όλα φταίνε οι ξένοι όπως ξέρουμε. Καλά, εννοείται αυτό. Εάν λοιπόν ήμουνα ένας Βέλγος, ένας Γάλλος, ένας Ολλανδός και ήξερα τα πράγματα της Ελλάδος, θα είχα την εντύπωση ότι σήμερα αυτό έχει σταματήσει, ότι διορθωθήκαμε. Εάν διορθωθήκαμε, τότε θα είχαν διορθωθεί και τα οικονομικά μας. Συνεχίζουμε μέσα σε αυτή την τρομακτική κρίση να λειτουργούμε όπως λειτουργούσαμε παλιά. Ποιον ξέρεις, ποιον ξέρω. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι για την τραπεζική σας εμπειρία, ορμόμενος από το γεγονός ότι είστε ένας από τα εμπειρότερα τραπεζικά στελέχη. Θέλω να πω στο παράδειγμα του κ. Καλογρίτσα. Υπήρχε μια τράπεζα με κρατικό έλεγχο, η Τράπεζα Αττικής, η οποία δάνειζε έναν επιχειρηματία, ο οποίος όχι σαν επιχείρηση, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά σαν φυσικό πρόσωπο, είχε έντονες δοσοληψίες με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, χρώσταγε. Πολλές φορές οι εταιρείες του δεν είχαν ασφαλιστική ενημερότητα. Παρ' όλα αυτά, δεν μιλώ για τους προμηθευτές και δεν μιλώ για τις φραγισμένες επιταγές, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Παρ' όλα αυτά, η τράπεζα, η συγκεκριμένη, έδειχνε μια ζέση να συνεχίζει να δανειοδοτεί τον κύριο Καλογρίτσα. Τα επιχειρήματα των τραπεζικών στελεχών της Attica Bank εκείνη την περίοδο είναι ότι εμείς δεν ξέραμε, εμείς δεν ζούμε στην κοινωνία, εμείς είμαστε σε ένα κουτί μέσα και επειδή ο σκοπός της τράπεζας είναι το κέρδος, προφανώς και θα δανείσουμε όποιον θεωρούμε ότι έχει, ας πούμε, ένα καλό επιχειρηματικό γίγνεσθε. Πού αλλού στον πλανήτη θα συνέβαιναν αυτά, κύριε Τανισκίδη? Νομίζω ότι θα ήταν κάτι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι αν το προσπαθούσαμε θα βρίσκαμε και κάποιες ακόμα χώρες στον πλανήτη που ίσως να συνέβαιναν, αλλά νομίζω κάτω από τη Σαχάρα. Δεν ξέρω, δεν θα ήθελα να το τοποθετήσω γεωγραφικά. Αλλά απ' την άλλη, εγώ θα ήθελα, αντί να απαντήσουμε αυτήν την ερώτηση, να μάθουμε, δεν ξέρω, mm-hmm. να μάθουμε ό,τι δάνεια πήρε αποπληρώνονται κανονικά. Ναι. Γιατί αν αποπληρώνονται κανονικά, μάλλον δεν θα πρέπει να το συζητάμε. Μάλιστα. Αν δεν αποπληρώνονται κανονικά ή αν, για παράδειγμα, λέμε καθόλου τόκους στο δάνειο αυτό και αποπληρωμή το 2025, πράγματι νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ξανακάνουμε τη συζήτηση. Ναι. Είπε ο κ. Κρανιδιώτης πρόσφατα μια έκφραση που μου άρεσε σαν έκφραση. Δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Θα σας την πω για να μου πείτε εσείς αν ανταποκρίνεται. Οι τράπεζες, λέει, στην Ελλάδα παραδοσιακά σου δίνανε μια ομπρέλα όταν είχε ήλιο και στην παίρνανε όταν έβρεχε. Ισχύει αυτό, είναι μια υπερβολή? Καλά, αυτό είναι, θέλω να σας πω κάτι. Έχει να κάνει βασικά με την κοινωνία μας. Mm-hmm. Ξέρετε, ο κόσμος είχε μια χαρά άποψη για τις τράπεζες. Πότε άλλαξε ριζικά αυτή η εντύπωση? Όταν άρχισε πια το φαινόμενο της καταναλωτικής πίστης. Mm-hmm. Όταν οι τράπεζες άρχιζαν να δανείζουνε τον κόσμο
για να αγοράσει αυτοκίνητο, για να αγοράσει σπίτι, για να αλλάξει ηλεκτρικά είδη. Ναι. Ο κόσμος δεν σκέφτεται ότι η τράπεζα τελικά τον απελευθέρωσε και ότι τον καιρό που μπήκαν οι τράπεζες στα δάνεια αυτοκινήτων ο κόσμος πλήρωνε 3% το μήνα. Ναι. Το οποίο δεν είναι 36%, είναι περίπου 43,57%. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το ξέχασε αυτό. Όταν λοιπόν άρχισε κόσμος να μην πληρώνει την τράπεζα, βρέθηκε απέναντι και άρχισε να πετροβολεί τις τράπεζες. Τον τελευταίο καιρό θεωρώ ότι ο κόσμος κάθε άλλο παρά πετροβολάει τις τράπεζες. Γιατί αισθάνεται ότι είναι σε πραγματικά αδύναμη θέση. Ναι, σας άφησα να το τελειώσετε, αλλά υπήρχε όμως και δανεισμός αλόγιστος σε ανθρώπους που δεν έπρεπε να πάρουν δάνειο. Δηλαδή, στεγαστικά δάνεια, θέλω να πάω στην ουσία για την τάξη τώρα του αυτοκινήτου και τα καταναλωτικά. Εγώ πλήρωσα τις προϋποθέσεις ή η τράπεζα έβαζε νερό στο κρασί της και έλεγε εντάξει, γενικά υπάρχει μια ευμάρεια, οπότε ας δώσουμε και στον Παπα-Νικολάου, παρότι η δουλειά του δεν είναι και πολύ σταθερή, παρότι το εισόδημά του είναι τσίμα-τσίμα 100-200 ευρώ παραπάνω από τη δόση του δανείου και παρότι δεν έχει και ένα collateral της προκοπής. Μήπως δηλαδή εκεί υπήρξε μια υπερπροσφορά δανείων. Πάντως, εάν δεν είχαμε κατάρρευση του κράτους, δεν νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα θα μας απασχολούσε. Mm-hmm. Εάν μου βάζατε ένα πιστόλι στον κρόταφο και μου λέγατε θέλω να πεις μια κατηγορία για τις τράπεζες, τότε θα σας έλεγα, και θα σας στενοχωρήσω με αυτό, ότι θεωρώ ότι πολλά δάνεια πήραν τα κόμματα. Ναι, καθόλου, με ειδικά με τα δύο μεγάλα και ειδικά με βάση πολύ μελλοντικές ροές. Έτσι. Και είναι αν το ίδιο θέλετε, με τον κύριο Καλογρίτσα. Αν θέλετε παράδειγμα να βγάλετε και άλλο περίστροφο, και πάλι νομίζω ότι ίσως λίγο σας στενοχωρήσω, θα έλεγα ότι πολλά δάνεια δόθηκαν στα μίντια. Βεβαίως, και σε εφημερίδες που άνοιξαν την Παρασκευή και κλείσαν τη Δευτέρα. Εφημερίδες και κανάλια νομίζω ότι είχαμε έτσι στενοχώρια. Και εκεί πάλι το ίδιο πρέπει να αναρωτηθούμε αν ο τραπεζικός δανεισμός εξυπηρετείται ή όχι. Άρα, είναι το ίδιο παράδειγμα που είπατε πριν. Άρα δεν είναι τόσο το θέμα του αν δόθηκαν χρήματα για να πάρει κάποιος αυτοκίνητο. Mm-hmm. Μάλιστα για μία σειρά ετών το ξεκίνημα το δάνειο του αυτοκινήτου ήταν καλύτερο. Mm-hmm. Όσον αφορά τις επισφάλειες, ακόμα και από τα στεγαστικά. Ναι. Ήταν καταπληκτικό. Μετά χαλάσαμε, θα έλεγα, δυστυχώς, ως κοινωνία. Ήρθε σήμερα, κρίση, για να καταλάβετε, δεν είναι στίγμα. Δεν είσαι δακτυλοδεικτούμενος αν δεν πληρώνεις το δάνειό σου. Δεν είσαι δακτυλοδεικτούμενος εάν σου σκάσει επιταγή. Καθόλου. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό εκείνο τον καιρό. Πολύ και σωστό. Αυτό κρατούσε το σύστημα. Πολύ σωστό. Άρα σήμερα έχουμε μία πολύ βαθύτερη κρίση από όσο νομίζουμε. Σε αυτή τη βαθιά κρίση που μόλις περιγράψατε πολύ γλαφυρά, οι ελληνικές τράπεζες πιστεύετε ότι στέκονται, είναι αντάξιες, φέρονται αντάξιες της κρίσης ή βλέπετε να γίνονται αστοχίες και λάθη? Πολύ ωραία η ερώτηση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν να διαχειριστούν μία πολύ μεγάλη δυσκολία. Mm-hmm. Εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία. Απ' τη μια μεριά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αγκαλιάζει σκάρτα 120 δις ευρώ. Mm. 119.745 νομίζω με αριθμούς του τέλος Ιανουαρίου. Mm-hmm. Και αγκαλιάζει περίπου 194 δις ευρώ, 193... κάτι. 745, κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχουμε ένα χάσμα 75 δις ευρώ. Άρα, αν θέλετε και από συστολή, νομίζω ότι το τραπεζικό σύστημα
δεν το βροντοφωνάζει, αλλά ανοίγουμε το σιρτάρι και δεν υπάρχουν λεφτά. Βεβαίως έχουμε κάποιους πολιτικούς που δεν έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει, που λένε δεν δίνουν οι τράπεζες στην πραγματική οικονομία. Ναι, έτσι δεν είναι? Πού να τη βρουν? Έχουν σφίξει την κάνουλα. Πού να τη βρουν? Δεν έχουν. Αφού δεν μπορούν να ανοίξουν. Δεν έχουν. Ξαναλέω. Δεν... Και αντί να σκεφτούμε πώς μπορούμε να φέρουμε ρευστότητα στη χώρα, κατηγορούμε τις τράπεζες. Και να καταλάβουμε ότι ανάπτυξη χωρίς ρευστότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί. Επίσης, αν καταλάβουμε ότι αν πούμε 3.500 φορές τη λέξη ανάπτυξη, δεν θα έρθει, πρέπει κάτι να κάνεις γι' αυτό. Και δεν ακούω, τουλάχιστον από την πολιτική ηγεσία, λύσεις, τότε πραγματικά δεν θα ορθοποδήσουμε. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Και αν θέλετε να βάλω και ένα μη οικονομικό κερασάκι στην τούρτα, εάν δεν σταματήσουμε να λέμε οι ξένοι και δεν αντιληφθούμε ότι όλα αυτά έπρεπε να τα κάνουμε πολύ νωρίτερα εμείς οι ίδιοι, τότε και θα είχαμε βγει από την κρίση και δεν θα είχαμε φτάσει και σε τόσο μεγάλα βάθη. Ναι. Αναγνωρίζω ότι η Κύπρος είναι μικροτέρα οικονομία. Παρόλα αυτά, σήκωσαν τα μανίκια και δούλεψαν. Και βγήκαν από το τούνελ. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι δεν είναι? Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Δανισκίδη, και αφορά την πραγματική οικονομία, αυτό που είπατε πριν από λίγο πολύ γλαφυγρά. Πραγματική οικονομία έχουμε μάθει στην Ελλάδα να θεωρούμε την μικρή επιχείρηση. Τη μικρομεσαία επιχείρηση, για να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος αυτό. Μήπως η κρίση ήταν μια καλή ευκαιρία να γίνει και ένα ξεσκαρτάρισμα? Και θέλω να πω το εξής παράδειγμα. Μιλάμε για τεράστια νούμερα μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρωστάνε στην εφορία και τεράστια νούμερα μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρωστάνε ο ένας τον άλλον, διότι οι επιταγές σκάνε με μεγάλο ρυθμό. Μήπως είναι μια ευκαιρία να γίνουν μεγαλύτερα σχήματα τα οποία θα εντάσσουν μέσα μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Νομίζω ότι, αν και δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται επισκοπό, δηλαδή δεν νομίζω ότι δημιουργήσαμε την κρίση για να ξεσκαρτάρουμε τις μικρότερες επιχειρήσεις, πάντως γενικότερα μεγαλύτερα σχήματα κρατιούνται καλύτερα, είναι πιο ανταγωνιστικά, και ένα είναι βέβαιο, ότι δεν κοιτάνε πώς θα κλέψουν το κράτος, πώς θα αποφύγουν τη φορολογία, πώς θα κάνουν παγαποντιά. Εσάς δηλαδή μια οικονομία με μεγάλα σχήματα σας ταιριάζει καλύτερα στη μενταλιτέ σας? Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που θα έλεγα ότι είμαι οπαδός του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού σε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι κάτι που έχω σκεφτεί και έχω πει θέλω μεγαλύτερα σχήματα. Όχι. Αλλά πάντως σας λέω ότι σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη πράγματι μας λείπουνε μεγαλύτερα σχήματα που θα βοηθούσαν πάρα πολύ και διάφορες οικονομίες κλίμακος, που άρα με τη σειρά τους θα μας έκαναν πιο ανταγωνιστικούς. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Ήταν πολύ ωραία συζήτηση, πολύ ωραία κουβέντα. Την περίμενα ότι θα ήταν ωραία κουβέντα, έτσι κι αλλιώς δεν έπεσα έξω, να ξέρετε. Θέλω να προχωρήσουμε γρήγορα στο επόμενο θέμα, απελευθερώνοντας τον κύριο Δανισκίδη. Να πάμε πρώτα στο χορηγό μας, αν μπορούμε, Νίκο, να δούμε λίγο το Magic Hole, έτσι ώστε να μπορέσει η κυρία Παπα-Νικολάου να κάτσει δίπλα μας. Η κυρία Παπα-Νικολάου, η οποία ασχολείται το τελευταίο καιρό με την υπόθεση Σόρα, με την υπόθεση αυτού του Σωτήρα, τέλος πάντων, ο οποίος ήρθε να μας γλιτώσει με δεκάδες δισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων στη τσέπη και με ένα μαγικό ραβδάκι, το οποίο τα προβλήματα που περιέγραψε πριν ο κύριος Δανισκίδης θα τα έλυνε έτσι με ένα κλικ. Μάλλον με ένα πάτημα του κουμπιού. Δεν έχει σχέση με το Magic Hole που βλέπουμε τόση ώρα, βέβαια. Αυτό το Magic Hole είναι ο χορηγός μας. Είναι και η shop και κατάστημα, φυσικό κατάστημα, όπου ο καθένας μπορεί να προμηθευτεί τα προϊόντα του και τα δώρα του. Καλωσορίζω λοιπόν την Τασούλα. Τασούλα, κάτι διαφορετικό σήμερα. Και γενικά είναι καλό να αλλάξουμε λίγο και την θεματολογία της στήλης σου. Να πάμε λίγο σε πιο ενημερωτικά θέματα. Και ξεκινάμε με κάτι το οποίο παλεύεις και δουλεύεις εδώ και καιρό, και είναι ο κύριος Σόρας αυτός. Θα μας σώσει ο κύριος Σόρας? Να βρεθεί πρώτα και μετά θα μας σώσει, γιατί είναι άφαντος, όπως γνωρίζεις και γνωρίζουν και οι τηλεθεατές. Έχει καταδικαστική απόφαση, το ξέρουμε, 8 χρόνια. Σήμερα υποτίθεται ο δικηγόρος του θα έκανε μια κατάθεση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 23.000 ευρώ, μόνο που δεν την έχει κάνει ακόμη. Δεν την έχει κάνει, δεν την έκανε λοιπόν.
Ναι, και όχι μόνο αυτό, δεν ξέρει και ο Σόρας ότι έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Αυτά τα 23.000 ευρώ θα του έδιναν μια καλύτερη τύχη στην διαμάχη που έχει για αυτό τον παιδότοπο. Αυτό καλά το λέω, είναι ένας παιδότοπος στην Πάτρα. Όχι, είναι η διαμάχη που έχει για ένα αυτοκίνητο. Α, για ένα αυτοκίνητο. Ναι, με τον κύριο Λεπίδα που το πουλήσε τρεις φορές. Είναι τόσα πολλά τα δισεκατομμύρια που έχω μπερδευτεί, κατάλαβα κι εγώ. Λοιπόν, και δεν τα έχει καταθέσει, αλλά το περίεργο σε αυτήν την ιστορία είναι ότι δεν ξέρει ο κύριο Σόρας ότι. Θα καταθέσει ο δικηγόρος. Ήταν μια πρωτοβουλία του δικηγόρου που μάλλον δεν βρήκε σύμφωνο τον κύριο Σόρα, γιατί χθες λίγο τα μάζευε τα πράγματα ο δικηγόρος. Πάμε λίγο για τους ανθρώπους που δεν έχουν παρατηρήσει. Και εγώ ομολογώ, είμαι ένας από αυτούς. Δεν είχα παρατηρήσει λεπτό-λεπτό και καρέ-καρέ την ιστορία Σόρα. Μου φαινόταν έτσι κάτι λίγο γραφικό. Δεν ξέρω αν είναι αυτό όμως. Θα το δείξει η ιστορία. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Πάμε λίγο, Νίκο, να ξεκινήσουμε από τη δεύτερη κάρτα πρώτα. Θέλω να δούμε από τι απαρτίζεται η περιουσία Σόρα. Λοιπόν, η περιουσία Σόρα είναι αυτό που είναι βλέπουμε αυτό, εδώ. Γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί και επί της ουσίας, θα σου πω, όταν πάνε τα μέλη κάποιος να γίνει μέλος στην Ελλήνων Συνέλευσης, του λένε αυτά ακριβώς τα πράγματα. Για πες τα μας και εμάς. Λοιπόν, 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικάνικα ομόλογα που όμως το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών έχει πει ότι δεν ισχύουν. Και ότι δεν μπορεί να γίνει καμία συναλλαγή με αυτά τα ομόλογα. Δεν έχουν αντίκρισμα δηλαδή. Τίποτα, δεν είναι άκυρα, είναι πλαστά. Μάλιστα. Είναι του Αμερικανικού Δημοσίου αυτά τα ομόλογα. Ναι. Είναι μια ιστορία πάρα πολύ παλιά. Είναι ενός δικηγόρου Αμερικάνου του Γουόνσι, ο οποίος τα είχε τυπώσει, θεωρούσε ότι είναι έγκυρα, τον έχουν διαγράψει από τον δικηγορικό σύλλογο της Ουάσιγκτον. Παρ' όλα αυτά πήραμε αυτά τα ομόλογα και λέμε ότι με αυτά τα ομόλογα τα 600 δισεκατομμύρια Μάλιστα. δολάρια που είναι κατευθυμένα υπέρ της ελληνικής κυρίαρχης δημοκρατίας, όπως λένε, που δεν υπάρχει τέτοιο νομικό πρόσωπο, πρέπει να σου πω, θα σώσουμε την Ελλάδα. Πάμε στα επόμενα 40 μετοχές Τράπεζας Ανατολής. 678 δισεκατομμύρια ευρώ η μία. Οπότε καταλαβαίνετε το συνολικό ποσό. Αυτό είναι σαν τη Λιμνούπολη, σαν τη, πώς τη λέγανε αυτή, σαν τη Μονόπολη, είναι αυτό το. Ναι. Ακριβώς έτσι είναι, γιατί πρέπει να σου πω ότι αυτή τι είναι η Τράπεζα της Ανατολής. Ήταν Τράπεζα της Ανατολής, υπήρχε. Ναι. Όμως οι μετοχές όταν έγινε την πήρε η Εθνική Τράπεζα. Είναι μια ιστορία από το 1900, αρχές του 1900. Της πήρε τις μετοχές η Εθνική Τράπεζα. Και στη συνέχεια είπε ότι αυτές οι μετοχές έδωσε 200 δραχμές τότε, να καταλάβεις, ναι. στους μετόχους και τελείωσε. Και η Εθνική ναι. Τράπεζα ακύρωσε αυτές τις μετοχές της Τράπεζας Ανατολής και τώρα πολλούνται ως αναμνηστικά στο μοναστηράκι. Και εκεί τις πήρε ο κύριος Σόρας κατά αυτών που καταγγέλουν ότι τις πήρε με 5 ευρώ τη μία και έκανε και παζάρια. 115,5 τρισεκατομμύρια δολάρια από κληρονομικά κεφάλαια. Μάλιστα. Αυτό θέλει ανάλυση. Γιατί δεν παίρνει τη United το Σόρας ή μια ομάδα μεγάλη, ας πούμε, πρέπει και να σώσει την Ελλάδα. Ελλάδα. Αφού σώσει την Ελλάδα, θα το σκεφτεί ενδεχομένως και αυτό. Λοιπόν, 115,5. Εγώ, Νίκο, θα πέρα τους Lakers με αυτά τα λεφτά, να ξέρεις. Για λέγε. Αυτά τα λεφτά, λοιπόν, τώρα είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτά τα λεφτά. Είναι λεφτά παγκόσμιο καταπίστευμα από τις Φιλιππίνες, όταν η Ιαπωνία με τον πρώτο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, χρυσό, πώς εμπλέκονται. Είναι μια ολόκληρη ιστορία εδώ, πολύ μπερδεμένη. Που είναι, υποτίθεται, ένα παγκόσμιο καταπίστευμα 3 εκατομμυρίων δολαρίων και από αυτό λέει ο κύριος Σόρας ότι εγώ έχω 115 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και 2,3 ευρώ. 2,3 ευρώ για 49.000 έργα στους Δήμους. Είναι, υποτίθεται, μια συμφωνία με την Αμερική που όμως δεν την έχουμε δει και δεν ξέρουμε τι είναι. Με την Αμερική, τι γενικά με την Αμερική. Ναι, με το Αμερικανικό Δημόσιο. Υποτίθεται έχει κάνει ο κύριος Σόρας. Η ιστορία του κυρίου Σόρα, ναι, ξέρω. Δηλαδή, ο Σόρας μίλησε με το Αμερικανικό Δημόσιο. Υπήρχε, θα σου πω. Ναι. Λοιπόν, μετά την ιστορία του Γουόνσι. Όχι, δικηγόρα. Η αντίδρασή μου δεν είναι για το Σόρα. Θέλω να το ξεκαθαρίσω για να είμαστε ξεκάθαροι. Η αντίδρασή μου είναι για όλους αυτούς τους κακομοίριδες που στηβάζονται στα γραφεία των Ελλήνων Συνέλευσης και πώς λέγονται τέλος πάντων όλα τα άλλα. Γιατί αν κάποιος στα σούλα ερχόταν και μου έλεγε, θέλω να βλέπουμε την κάρτα, γιατί αν κάποιος ερχόταν και μου έλεγε ότι ξέρεις τι, ο Σόρας έχει γνωριμίες με το εξωτερικό και μπορεί να βρει λεφτά, θα τον πίστευα. Αλλά άμα είναι να μου το κάνει κάποιος πενταράκια και να μου λέει ότι έχει κάτι μετοχές που είναι του Σούπερμαν. Και έχει συμφωνήσει με έναν Αμερικανό που δεν ξέρουμε ποιος είναι για να κάνει 50.000 έργα στους Δήμους, θα σηκωνόμουν και θα φύγω. Θέλω να σου πω ότι σε αυτή την ιστορία, επειδή κάποιος πρέπει να διαβάσει πάρα πολύ για να καταλάβει τι σημαίνει η ιστορία, τα λεφτά που λέει ο Αρτέμις Σόρας ότι έχει, θα πρέπει να σου πω ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε στην Αμερική από έναν δικηγόρο που κατά την Αμερικανική δικαιοσύνη είναι γραφικός και τρελός. Εμφανίστηκαν ο Σόρας, ένας άλλος γιατρός, ο Λαμπράκης. Και ένας καθηγητής, ο οποίος καθηγητής όμως αποχώρησε καταλαβαίνοντας ότι όλα αυτά δεν ισχύουν. Ο Δε Λαμπράκης έχει συλληφθεί στην Αμερική για εμπόριο ναρκωτικών και η κομπίνα πολλών δις έχει σημασία. Έχει σημασία διότι όλοι αυτοί που ξεκίνησαν αυτή την ιστορία του Σόρα στην Αμερική, ο ένας αποχώρησε, ο άλλος συνελήφθη.
Και έμεινε ο Σόρας που εμφανίστηκε, να πούμε, στην Ελλάδα. Ναι, για πάμε να δούμε αυτή την κάρτα, έχει ενδιαφέρον. Το Σεπτέμβριο του 2011. Δηλαδή είμαστε, ξέρω εγώ, δύο χρόνια πέσε κρίση. Πάνω στην κρίση. Πάνω στην κρίση, ένα χρόνο και σε κρίση. Το 10, ναι, εκεί. Λοιπόν, τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, αυτή τη στιγμή, κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό των μελών των Ελλήνων Συνέλευσης, είναι 15.000 με 20.000. Μάλιστα. Που πληρώνουν αυτή τη συνδρομή που λες από κάτω. 5 δηλαδή, ευρώ το μήνα. Και 10 και με 30 ευρώ εγγραφή. Για να μπουν όμως μέσα στο φορέα, πρέπει να δώσουν 10 με 30 ευρώ ανάλογα το τι θέλουν να κάνουν. Αυτά τι γίνονται τα χρήματα? Υποτίθεται πάνε στα ταμεία του φορέα. Αλλά κανείς δεν υπάρχει να τους ελέγξει. Και ταμείας ποιος είναι του φορέα? Δεν ξέρω. Αυτή είναι μια ωραία δουλειά. Ταμείας στο φορέα στο Ελλήνων Συνέλευση. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 200 γραφεία πανελλαδικά. Όταν κάποιος θέλει να γίνει μέλος των Ελλήνων Συνέλευση, δίνει τον όρκο του πολεμιστή. Ο όρκος του πολεμιστή λέει πολλά και διάφορα. Αν όμως παραβείς αυτόν τον όρκο του πολεμιστή, εξαφανίζεσαι. Τι εννοείς, εξαϊλώνεσαι σαν τα παιχνίδια? Ο κυταρικός σου ιστός. Εξαϊλώνει το κυταρικό σου ιστός. Ακριβώς. Τι λες, παιδί. Και πρέπει να σου πω ότι. Ωραίος τρόπος να δυνατήσεις είναι αυτός. Για συνέχισε. Πρέπει να σου πω επίσης ότι αυτοί λειτουργούν όλοι, όλα τα μέλη, μέσω των social media. Και γι' αυτό έχουμε στο τέλος της κάρτας στα social media. Ναι. Διότι είναι το ισχυρό του όπλο. Δηλαδή, υπάρχουν οι ανοιχτές σελίδες των Ελλήνων Συνέλευσης στα κατατόπους γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Υπάρχει όμως μια πολύ κλειστή ομάδα που απαριθμεί αυτή τη στιγμή 12.000 μέλη, που τα μέλη μιλούν μεταξύ τους σε αυτή την κλειστή ομάδα. Εμείς βεβαίως δεν μπορούμε να το δούμε, πρέπει να είμαστε μέλη. Σε αυτή τη σελίδα γίνονται όλες οι ανακοινώσεις, σε αυτή τη σελίδα γίνονται όλες οι συνεννοήσεις και βεβαίως είναι μια πολύ κλειστή ομάδα. Και όλο το παιχνίδι, οι διαδηλώσεις, οι ανακοινώσεις, πού θα μαζευτούνε, ποια γραφεία ανήκουνε, πού θα μίλαγε ο κύριος Σόρας πριν κρυφτεί, γινόταν μέσω των social media, το Facebook γιατί συγκεκριμένα. Σου λέω ακριβώς και ποιο είναι το. Ναι, κοίταξε, εγώ να σου πω κάτι τώρα, επειδή το συζητάμε. Δεν το βλέπω κακό να ελπίζεις κάπου. Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πάει στο Ελλήνων Συνέλευση σε άλλα τέτοια, πώς να το πω, πολιτικές κινήσεις, είναι άνθρωποι οι οποίοι χρωστάνε και σου λέει. Χρωστάω παντού, τουλάχιστον ο Σόρας μου υπόσχεται κάτι, μου δίνει μια ελπίδα. Μην ξεχνάς άλλωστε ότι με μια κυριλαία ελπίδα εξελέγει και ο Τσίπρας πρωθυπουργός της χώρας. Ο Τσίπρας δεν μας έλεγε αλήθεια όταν βγήκε. Δεν έλεγε βέβαια ότι έχει 670 δις, αλλά έλεγε ότι θα χορεύουν οι αγορές, θα βαράμε τα νταούλια κτλ. Θέλω να πω δηλαδή για να τελειώνουμε και να μην κατηγορούμε τους ανθρώπους. Δεν θέλω επουδενή να έχουμε καμία μομφή για τους Ελλήνων Συνέλευσης, ότι αυτή ήταν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, είναι Ελλήνων Συνέλευσης, αύριο θα είναι Χρυσή Αυγή, θα είναι κάτι άλλο. Είναι ένα μέλος, ας πούμε, της κοινωνίας που είναι του μπάχαλου. Ότι να καταστραφούν όλα για να γλιτώσω εγώ τα χρέη μου. Η λογική τους. Ο ίδιος ο Σόρας. Εμείς έχουμε κάποια ένδειξη για το που βρίσκεται. Ναι. Η αστυνομία πιστεύει ότι παραμένει στην Πάτρα. Έχουν εντοπίσει την περιοχή που είναι από το κινητό του. Βεβαίως είναι θέμα ερευνών από εδώ και πέρα για να το. Για να τον εντοπίσουν. Και θέλω να σου δώσω μια είδηση. Ναι, δώστε μου. Η είδηση είναι ότι οι Ελλήνων Συνέλευσης θα αλλάξουν επικεφαλή. Επικεφαλής τι θα κάνουν? Θα κάνουν εκλογές? Γιατί κάπου είδα σε ένα ρεπορτάζ δικό σου. Περίμενε. Ναι, θα κάνουν εκλογές. Σε ένα ρεπορτάζ δικό σου ή αν όχι δικό σου του Ευσταθίου, δεν θυμάμαι, είδα ότι υπάρχει ένα καταστατικό που λέει ότι είναι ισόβιος ο Σόρας. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι ισόβιος. Το καταστατικό λέει ότι αν υπάρχει. Ναι, το καταστατικό λέει ότι αυτός που είναι επικεφαλής θα πρέπει να είναι. Να του κόψει το κεφάλι τώρα. Και με DNA και με ηθαγένεια. Πασχάλης, μας κάνει. Λοιπόν, θα πρέπει να μιλάει πολύ καλά τα ελληνικά. Μάλιστα. Έχω κάποιε υπόψει που συνέχισε. Και να μην έχει ποινικό αδίκημα. Ωραία. Και καταδικαστική απόφαση. Εδώ τώρα ο Σόρας έχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχει? Αφού έχει καταδικαστική απόφαση. Ναι, και η διαδικασία της διαδοχής πώς γίνεται? Η διαδικασία της διαδοχής τώρα θα πρέπει να κάνουν μια συνέλευση τα μέλη. Η Ελλήνων Συνέλευση. Η Ελλήνων Συνέλευση. Θα κάνουν μια συνέλευση. Λοιπόν, υπάρχουν 4 υποψήφοι. Όπου είναι 3 άντρες μία γυναίκα. Έχει υποψηφίους. Βεβαίως. Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό. 3 άντρες μία γυναίκα. Μάλιστα. Εμείς ποιον θα ψηφίσουμε? Τη γυναίκα, για να είναι leader, να την παρουσιάζει. Ναι, leader, γιατί. Λοιπόν, η κυρία Λαμπράκη είναι η μία, όπως λέγεται, μία Κύπρια δικηγόρος. Χαραλάμπους. Χαραλάμπους και λέω Λαμπράκη, μπερδεύτηκε. Αυτή είναι η μία. Ναι, μία μοναδική γυναίκα είναι. Το νούμερο 2 παίζει πολύ δυνατά. Το νούμερο 2 που είναι αυτή τη στιγμή στον Ρουσέλ, ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Και από εκεί και πέρα είναι ο υπεκεφαλής που είναι στην Τρίπολη, που επίσης θέλει να βάλει υποψηφιότητα. Και ένας τέταρτος, ο οποίος είναι στα πιο χαμηλά στρώματα, αλλά και αυτός με πολύ ενεργή δράση. Ευχαριστώ πολύ, Τασούλα, για την ανάλυση εδώ του φαινομένου Σόρα. Ελπίζω ειλικρινά και το λέω μέσα από την καρδιά μου, οι άνθρωποι αυτοί, οι 12.000 που μας είπε Τασούλα, ο σκληρός πυρήνας των Ελλήνων Συνέλευσης, να είναι άνθρωποι
που ψάχνουν απλώς μια αφορμή να φύγουν από τη γυναίκα τους τα βράδια και λένε ότι πάνε στην Ελλήνων Συνέλευση, ή τέλος πάντων που έχουν βαθιά μέσα τους τη γνώση ότι αυτό κάπου δεν στέκει καλά, αλλά ζει μια ελπίδα. Γιατί αν είναι άνθρωποι που πιστεύουν πραγματικά ότι υπάρχουν αυτά τα λεφτά, τότε δεν πάμε καθόλου καλά. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα, λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή Leaders για σήμερα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ό,τι θέλετε, το δρόμο το ξέρετε και τα mail της επικοινωνίας και τη σελίδα μας στο Facebook. Ευχαριστώ, καληνύχτα.